Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη. Πόσο του μήνα έχουμε, παιδιά? Θα μου χάσει το λογαριασμό. Στα 17 μετά τις 5 μέχρι και τις 7 το καθημερινό μας εδώ ραντεβού με την κίτρινο-μαύρη ενημέρωση, με ό,τι κυκλοφορεί και έχει να κάνει φυσικά, εννοείται, με τα θέματα του Άρη, είναι αυτά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα. Μαζί με τον Βασίλη Καβαδία θα είμαστε και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ εσείς μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM, και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε, είτε είναι ερώτηση, είτε τοποθέτηση, οτιδήποτε θέλετε, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μας το στείλετε στο 54526. Στο ποδόσφαιρο σήμερα ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από 2 ώρες με την πρώτη προπόνηση της εβδομάδας, η προετοιμασία για ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι, αυτό της Κυριακής, το οποίο άλλαξε και ώρα, θυμίζω, στις 5 το απόγευμα με τον Όφη, την ίδια ώρα που το μπάσκετ το βράδυ παίζει με τη Γελόνα Γκόρα, την πολωνική ομάδα, σε μία από τις τελευταίες της ευκαιρίες να επιστρέψει στις νίκες και φυσικά και στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Basketball Champions League, στην οποία συμμετέχει εν μέσω έτσι όλων αυτών που συμβαίνουν στην ΚΑΕ, που θα συμβούν και οφερούμενων αλλαγών και σε αγωνιστικό επίπεδο, και με την ομάδα να έχει επιτακτική την ανάγκη να επιστρέψει στις επιτυχίες, στις νίκες, μετά από ένα πολύ κακό φεγγάρι το οποίο περνάει το τελευταίο διάστημα με συνεχόμενες ήττες και πολύ κακές εμφανίσεις, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Κάπου πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα που λέμε, για να μπορέσει ο Άρης να χτίσει και πάλι από την αρχή και νίκες και ψυχολογία και κάτι το διαφορετικό. Συν φυσικά το γεγονός ότι θα πρέπει το προσεχές διάστημα να γίνουν και κάποιες αλλαγές στην ομάδα, να βελτιωθεί λίγο η ποιότητά της, αν θέλετε, να βοηθηθεί και ο προπονητής με κάποιους πιο ποιοτικούς παίκτες, κάποιους διαφορετικούς παίκτες, για να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα μέσα στο παρκέ. Θα δούμε έτσι όλο το ρεπορτάζ λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση αυτή με την Γελόνα Γκόρα και τι συμβαίνει γενικότερα στην ΚΑΕ Άρης. Στο ποδόσφαιρο είχαμε ένα ωραίο βιντεάκι το οποίο ετοίμασε και πάλι ΠΑΕ, το ακούσουμε σε λίγο, εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη την Κυριακή, που θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το μάτς αυτό, γιατί είναι και με πολύ δυνατό αντίπαλο, αλλά και πολύ σημαντικό βαθμολογικά, διότι πολύ απλά ο Άρης κερδίζει και πλέον είναι με το 1,5 πόδι, δεν θα πω έτσι στη Σούπερ Λίγκα από Δεκέμβριο μήνα, αλλά θα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές, ούτως ώστε να είναι πιο χαλαρός στη συνέχεια, να έχει ένα μαξιλαράκι, να μπορεί δηλαδή να μην του κοστίσει ενδεχόμενη κακή εμφάνιση και ένα στραβό αποτέλεσμα που, εντάξει, λογικά κάποια στιγμή μπορεί να έρθει στην πορεία του πρωταθλήματος. Και επειδή ακριβώς είναι και με μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο στόχο, όπως έκανες δηλαδή με ομάδες που έχουν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τον ίδιο στόχο και τους κέρδισες, τα Τρίκαλα, την Παναχαϊκή, τη Δόξα, το ίδιο πρέπει να κάνεις και με τον Όφη, να κόψεις το βήχα δηλαδή και του Όφη, να τον αφήσεις το μείον 10, να βράζεις το ζουμί του και να κοιτάξεις εσύ από εκεί και πέρα πώς θα κάνεις την καλύτερη διαχείριση και πιο ήρεμος φυσικά μετά να ετοιμαστείς και για το Γενάρη, για την αδειοδότησή σου, για τις μεταγραφές, τις προσθήκες που τυχόν θα κάνεις, κάποιες αποχωρήσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν, βλέποντας λίγο πιο καθαρά στον ορίζοντα την προοπτική συμμετοχή στην Super League. Με αυτή την προοπτική μπορείς να κάνεις πιο εύκολα τα πράγματα στη συνέχεια, τις κινήσεις σου δηλαδή, να τις διευκολύνεις. Ενώ πέρσι, θυμάστε, ήταν επιτακτική ανάγκη να βάλεις κάποιους παίκτες, να βελτιώσεις την ποιότητα της ομάδας, την εικόνα σου, για να μπορέσεις να πάρεις τα αποτελέσματα, για να μπας και μπορέσεις να πιάσεις τη δεύτερη θέση. Ενώ αν κερδίσεις τον Όφη, έχεις τη δυνατότητα πλέον να προετοιμάζεσαι σιγά σιγά, να έχεις το μυαλό σου πλέον και στην Super League. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, αν θα κάνεις κάποιες προσθήκες το Γενάρη, θα κοιτάς να πάρεις παίκτες οι οποίοι θα είναι στο ρόστερ και την επόμενη χρονιά. Κακά τα ψέματα. Με αυτή τη λογική θα βγεις στην αγορά το Γενάρη. Χωρίς να χρειάζεται να κάνεις και πάρα πολλές προσθήκες και να λιώσεις την ομάδα. Είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι η ομάδα τσουλάει με τα πάνω της, τα κάτω της, με τις παθογένειές της, με τις αδυναμίες που έχουν όπως όλες οι ομάδες σίγουρα. Αλλά τσουλάει. Έχει κάνει τα 7 στα 7. Αν κάνει τα 8 στα 8, μοιράζεται να αλλάξει την ομάδα εκ βάθρων το Γενάρη. Δύο προσθηκούλες να κάνεις.
Πάρεις ένα κεντρικό αμυντικό που έχεις ανάγκη ακόμη ενδεχομένως και έναν center for σίγουρα. Και από εκεί πέρα να σας πω και κάτι. Αυτούς τους δύο να πάρεις, λέω εγώ, ίσως δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Άσε τις επιλογές να γίνουν το προσεχές καλοκαίρι. Όταν πλέον θα έχει αλλάξει και το επίπεδο και θα πρέπει σαφώς να πάρεις και καλύτερης ποιότητας ποδοσφαιριστές με άλλα χαρακτηριστικά, εφόσον πια θα έχεις επιστρέψει με το καλό στη Super League. Δεν χρειάζεται να την αλλοιώσεις αυτή τη στιγμή την ομάδα. Μια χαρά τα πάει. Το κλίμα από ό,τι βλέπω είναι πολύ καλό μέσα στην ομάδα. Φαίνεται και στον πανηγυρισμό, στην επίτευξη κάθε τέρματος. Ξέρετε, αυτό είναι καθρέφτης για το πώς λειτουργεί μια ομάδα, για το πώς είναι τα αποδυτήριά της. Και είναι ξεκάθαρα πολύ καλά τα πράγματα. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στο κομμάτι αυτό, αφενός στον προπονητή και αφετέρου σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτό το κομμάτι και πάντοτε ήταν το δυνατό του σημείο στις ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει, στον Παύλο τον Μυροφορίδη. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρα το μεγαλύτερο κομμάτι, δική του δουλειά, δικό του έργο, η καθημερινή δική του παρουσία και η συναναστροφή του και η ανασχόλησή του με τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε στην ομάδα. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρξει μια παρασπονδία, όπως υπήρξε για 2-3 αγωνιστικές με τον Μπαργκάν, υπήρξε άψογος χειρισμός. Και ξέρουν όλοι, μου πάρει το μήνυμα ότι όποιος εξοκύλει, εξωστρακίζεται αμέσως, τον βγάζει το σύστημα έξω από την ομάδα, να ξέρετε. Γιατί είναι έτσι πλέον δομημένα τα αποδυτήρια του Άρη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φυσικά προβλήματα, δεν υπάρχουν ατέλειες, δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Η ομάδα εξακολουθεί να μην λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Αλλά είπαμε, κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτά θα γίνουν με το καλό όταν η ομάδα επιστρέψει στη Super League. Επίπεδο αναφέρομαι λειτουργίας, καθημερινότητας, οργάνωσης, πράγματα τα οποία ακόμη δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε στην ομάδα. Έχω την εντύπωση όμως ότι τα έχουν κατά νου οι άνθρωποι του Άρη, απλά δεν μπορούν στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει δυνατότητα νομίζω να τα υλοποιήσουν. Σας έλεγα τις προάλλες ότι ενώ υπήρξε η προεργασία, έγιναν οι μετρήσεις, έγιναν, κατέθηκαν προσφορές. Δηλαδή το ψάξε η ΠΑΕ, συνεργασία με τον Αριστέχνη φυσικά να κάνει την τοποθέτηση από τώρα των τουρνικέα, κάτι που είναι απαραίτητο στη Super League, δεν μπορείς να παίξεις αν δεν έχεις τουρνικέα. Είναι τέτοια η δαπάνη αυτή τη στιγμή που αποφάσισε η διοίκηση της ΠΑΕ να θέσει προτεραιότητες και να το αφήσει για τους επόμενους μήνες, διότι πολύ απλά τώρα θα πρέπει να ετοιμαστεί σιγά σιγά για την αδειοδότησή σου, να κάνεις όλες τις ρυθμίσεις που πρέπει, να έχεις καλά το ποδοσφαιρικό τμήμα και όταν με το καλό ξεμπερδέψεις και εξασφαλίσεις και μαθηματικά την άνοδό σου, να ασχοληθείς και με το χλωτάπιτα και με τα τουρνικέ και με το ορίσιο που θέλει δουλειά, με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να είσαι καλά όταν με το καλό επιστρέψεις στη Super League. Αυτά έτσι ως εισαγωγικό σημείωμα στην εκπομπή. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε, επαναλαμβάνω, και όπως είστε το 54526 επικοινωνία με την εκπομπή. Και να ξέρετε, το μάτς δεν είναι εύκολο με τον Όφη. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Πονηρό παιχνίδι. Εσύ προέρχεσαι από μια πολύ σπουδαία φυσικά επικράτηση και νίκη στη Δράμα και ο αντίπαλός σου προέρχεται από ένα στραπάτσο εντός έδρας από την Παναχαϊκή με όλα αυτά που ακολούθησαν μετά το παιχνίδι, δηλαδή τα λαϊκά λεγόμενα δικαστήρια που πάντοτε επηρεάζουν μια ομάδα. Τώρα το πώς θα την επηρεάσουν και πώς θα λειτουργήσουν, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε την Κυριακή στις 5 η ώρα. Πάντως είναι επικίνδυνο, είναι πονηρό παιχνίδι, είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα σχοινιά που λέμε, δεν είναι σε καλό φεγγάρι και θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο ανάκαμψης την Κυριακή κοντά στον Άρη. Και φυσικά, επειδή είναι ακριβώς ο Άρης και ξέρουν όλοι τι θα σηματοδοτήσει μια νίκη απέναντι στον Άρη που είναι και αίτητος, είναι λογικό να έχουν στοχεύσει σε αυτό το παιχνίδι. Α, νομίζω, αν διάβασα καλά, κάπου τις πήρε το μάτι μου τις δηλώσεις του κυρίου Τσάλου, του Προέδρου
της κριτικής ομάδας, ο οποίος είπε ότι θα επιστρέψουμε στις νίκες με τον Άρη. Δηλαδή, βλέπετε πώς έχουν αρχίσει και λειτουργούν εν ώψη αυτής της αναμέτρησης. Η ΠΑΕ ενημέρωσε σήμερα νωρίς για τα εισιτήρια με τον Όφι, τις τιμές δηλαδή, ότι κοστίζουν όσο κοστίζουν και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή 5 ευρώ στα πέταλα, 10 ευρώ στη θύρα 2, 15 ευρώ στη θύρα 9, 20 ευρώ στη θύρα 7, που είναι τα επίσημα, και 40 ευρώ στα VIP. Και μπορείτε από σήμερα, από την boutique, από το RSFC boutique που βρίσκεται στην Παπαναστασίου, σε ωράρια αγοράς δηλαδή, αν θέλετε να πάτε τώρα το απόγευμα μέχρι τις 9, κανονικά ανοιχτά θα είναι, Τετάρτη αύριο μέχρι τις 3 το μεσημέρι, και φυσικά την Κυριακή από τα εκδοτήρια του γηπέδου να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Και από ό,τι μαθαίνουμε, θα λανσαριστεί και ένα καινούριο σύνθημα την Κυριακή από το οργανωμένους οπαδούς του Άρη. Αυτό κυκλοφορεί για να, έτσι, σε πολύ ωραίο ρυθμό από ό,τι μαθαίνουμε, και αυτό μας εξητάρει, αν μη τι άλλο. Περιμένουμε πώς και πώς να το ακούσουμε. Βλέπω ότι αρχίζουν αρκετές αποχωρήσεις στα Τρίκαλα, τα οποία έχουν μείνει από πολύ νωρίς πολύ πίσω στην βαθμολογία. Αλλιώς τα είχαν σχεδιάσει, αλλιώς τους προέκυψαν στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, και βλέπω ότι ήδη και ο Τεγούσης αποχωρήσει, και ο Αθανασόπουλος και ο Μίλεβιτς και ο Ντιατά και ο Τουσγκούρη, η παραμονή παίζεται γενικότερα. Έχουν θεματάκια. Αυτό είναι το απότοκο της μετριότατης εκκίνησής στο πρωτάθλημα και του γεγονότος ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι σε θέση με αυτή την πολύ κακή εκκίνηση που έχουν κάνει να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Έχουν 9 βαθμούς και απέχουν ήδη δηλαδή 7 βαθμούς από τη δεύτερη θέση. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να αρχίσουμε έτσι τα θεματάκια μας, να τα βάλουμε σε μία τάξη και σε μία σειρά. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 εκπομπή του Όλα Μποτάρι στο Λίμπερο στους 107 και 4. FM, και εννοώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και θα πάμε να πάρουμε έτσι μια προπονητική ματιά για αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και αυτά που έρχονται, και είναι και πολύ σημαντικά, όπως το αυτό που έχει δει με τον Όφι. Και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ζει στην Κρήτη, αλλά έχει και πολύ έντονη σχέση και με τον Άρη. Το Γιάννη του Χάτζη Νικολάου. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Βρέθηκες και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Ναι, σε είδαμε και στο... με τη Παναχαϊκή. Και στο... ήρθες και σε καλό παιχνίδι να παρακολουθήσεις. Ναι. Πώς, πες μας, κάνε μας ένα σχόλιο για αυτό το 7 στα 7 του Άρη, Κότς. Το περίμενες? Να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα έχει πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή. Δεν μπορούσα να πω ότι θα υπάρχουν τα 7 στα 7, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και, ας πούμε, δέχτηκε πρώτος γκολ σε 3-4 παιχνίδια και το γύρισε. Θα μπορούσε σε κάποια από αυτά να μην το γύρναγε. Ναι. Αυτό δείχνει όμως τη δυναμική που έχει ο Άρης, τον ψυχισμό που βγάζει φέτος, και το ότι είναι πιο αποφασισμένος για να μην ξαναμείνει άλλη χρονιά σε αυτή την κατηγορία. Όλα αυτά συνηγορούν στο να σμπρωχτεί και να πάει προς τα πάνω. Ναι. Πράγματα που δεν τα έχει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι, σωστά. Δηλαδή τα στοιχεία που ξεχωρίζει σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι ότι είναι περισσότερο έτσι προσανατολισμένος και πιο εξοικειωμένος με την κατηγορία, έχει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ναι, και παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν πιο πολύ στην κατηγορία. Η στοχοποίηση, αυτό ακριβώς, η στοχοποίηση από την αρχή του χρόνου και ο προγραμματισμός και η οργάνωση, αν θα δείτε ότι έγινε καθαρά να χτιστεί μια ομάδα που οι παίκτες να γνωρίζουν την κατηγορία. Πέρυσι μπορεί να είχε σαν ονόματα, συσταγωγικά, ναι, πάντα, ναι, έτσι, ναι, παίκτες με περισσότερη εμπειρία, με μεγαλύτερα ονόματα και, αλλά το είπα και άλλη φορά και μπορεί να παρεξηγήθηκα, αυτοί ήταν πρώην παίκτες, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην κατηγορία και τις απαιτήσεις της Β' Εθνικής. Ναι. Ενώ φέτος η ομάδα είναι... Εάν αναφέρεστε στο Τζιμπούρ, Κότς, νομίζω ότι πολύ ορθά το αναφέρετε πρώην παίκτες. Και με άλλου και άλλοι παίκτες που, εντάξει, δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα ονόματα, αλλά αφού αναφέρατε τον Τζιμπούρ, εντάξει, ήταν μια άστοχη, δεν βοήθησε, θα το πούμε έτσι, ναι, δεν βοήθησε. Ναι, σωστά.
Σωστά. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες και ο Ραούλ Μπράβο, για παράδειγμα, με την εμπειρία που είχε και τις παραστάσεις. Είναι άκερο τώρα να καθόμαστε να συζητάμε. Σωστά. Σωστά. Πάντως βλέπω. Ξινά στα φύλλα. Ναι, ναι. Φρέσκα κουλούρια που λέει και ο λαός. Και ο λαός και τα φρέσκα κουλούρια είναι και πολύ νόστιμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και τώρα ο Άρης, αυτό το διπλό που έκανε στη Δράμα, πώς μπορεί να λειτουργήσει εν ώψη του αγώνα με τον Όφη, που είναι πολύ σημαντικό επίσης παιχνίδι. Δύο πράγματα. Πρώτον, στέλνεις μήνυμα παντού ότι ξέρεις κάτι, όντως φέτος έχω την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Τους δείχνεις. Ναι. Δεύτερον, ότι και ακόμη και σε έδρα όπως είναι η Δόξα και που είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας, έδειξες δυναμισμό ότι μπορείς να χτυπήσεις οποιοδήποτε παιχνίδι. Ναι. Το δεύτερο που θα πρέπει να προσέξει, μάλλον το άλλο κομμάτι που θα πρέπει να προσέξει είναι η έπαρση και η αλαζονία που μπορεί να επέλθει από ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Και ειδικά όταν έρχεται το αμέσως επόμενο παιχνίδι με έναν ισχυρό αντίπαλο όπως είναι ο Όφη, που διεκδικεί επίσης η επίσης όρη στο πρωτάθλημα και δεν θα είναι τόσο εύκολος αντίπαλος. Ναι. Εάν δείξεις έπαρση και αλαζονία, θα την πιείς που λέμε. Ναι, κανονικά. Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες όταν κάνουν μεγάλες νίκες. Κυρίως έτσι είναι, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, σε όλες τις κατηγορίες. Ίσως είναι καλό όμως ότι έχεις και δύσκολο αντίπαλο. Και ότι, δηλαδή, πας λίγο υποψιασμένος. Ναι, πάει όπως σου λέει, έχω τον Όφη, δεν έχω τον Κισαμικό παράδειγμα. Ναι, ίσως εκεί να ήταν πιο χειρότερα. Ναι. Γιατί θα ερχόταν πολύ πιο χαλαρός. Έτσι. Ενώ τώρα σου λέει είναι μάτς με διεκδικητή, πρέπει να τα δώσω. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι διεκδικητής και είναι η καλή ομάδα. Είναι εγώ το ομάδα Αίγιο φοβάμαι πιο πολύ. Μου είναι την Τετάρτη στο καπάκι. Εκεί είναι πιο έτσι περίεργο να επαναπαυτείς. Να έχεις κερδίσει και τον Όφη και να πεις εντάξει τελειώσαμε. Και ναι, αυτά είναι γνωρίσματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι. Και ειδικά που όχι μόνο τώρα, και από την εποχή που παίζαμε κι εμείς. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίζαμε, το θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά, είχαμε παίξει με Παναθηναϊκό, Ηρακλή, πήγαμε πολύ καλά και θυμάμαι μετά ήρθε η Βέρη, μας κέρδισε. Της ελληνικής ιστορίας είναι coach, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Ναι. Γενικά η νοοτροπία του Έλληνα είναι αυτή, να επαναπαύεται λίγο μετά από μεγάλες επιτυχίες. Η έπαρση και η αλαζονία. Φεύγει η προσοχή μας μετά από μια επιτυχία, φεύγει η προσοχή μας σε αυτό που έχουμε κάνει και που βρισκόμαστε και τι επακολουθεί. Τον Όφη, αφήνουμε στο χαλαρό. Τον Όφη πώς τον έχεις δει, δεν ξεκίνησε πάλι όπως ήθελε. Και πες μας έτσι τι κυκλοφορία εκεί στην Κρήτη. Ναι. Είχαμε και κάποια έτσι λαϊκά δικαστήρια μετά το μάτς προχθές με την Παναχαϊκή. Κοίταξε, ο Όφη, επειδή και αυτός ταλαιπωριέται τα τελευταία χρόνια όπως και ο Άρης στις χαμηλές κατηγορίες, φέτος ξεκίνησε πολύ δυναμικά και με μεγάλη αισιοδοξία ότι θα ανέβει κατηγορία. Το γεγονός ότι έχασε εδώ προχθές ίσως να ταρακουνηθήκαν ή να βγήκαν κάποιες αδυναμίες. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα, όπως είχα πει και για την Παναχαϊκή πριν με ρωτήσαν κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ της Κρήτης και είχα πει ότι θέλει μεγάλη προσοχή για το παιχνίδι της Παναχαϊκής γιατί την ομάδα της Παναχαϊκής την είδα. Όπως και η Δόξα θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Όταν είναι με κάποιον αντίπαλο. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Όφη είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Έχει και τη δυναμική εφάμιλη του Άρη για την κατηγορία πάνω μιλάω. Ναι. Ο Άρης και ο Όφη είναι τα μεγάλα, τα βαριά ονόματα ας πούμε της κατηγορίας. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και οι δυο θέλουν την νίκη. Ο Όφη έρχεται σαν μια τραυματισμένη τίγρη που πρέπει να την προσέχεις. Ναι. Ο Άρης έχει κάνει το σερί αυτό των νικών, οπότε θέλει να το διατηρήσει. Ευελπιστώ ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ναι, και νομίζω ότι ξέρει ο Άρης και αν το δουν από αυτό το πρίσμα, μόνο να κερδίσουν τον υπεκτήρα, ότι αν κερδίσουν και τον Όφη και κάνουν το συν 10 και από τον Όφη από την τρίτη θέση, ναι, μετά είναι πολύ μετά δύσκολο. Μετά δεν ασχολούμαι. Μετά, ξέρετε τι λένε. Ναι. Και εμείς όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, όταν βλέπεις μια τέτοια ομάδα και θες, εντάξει, να δούμε ποιος θα κυνηγήσει τη δεύτερη θέση τώρα. Έτσι θα λένε. Ναι. Και αυτός αποκτάς πλεονέκτημα και ψυχολογικό, αλλά κυρίως δυναμικότητας όταν έρχεται ο αντίπαλος. Λένε με ποιον παίζω, με τον Άρη. Εντάξει, δεν το υπολογίζω αυτό το παιχνίδι, πάμε παρακάτω στο άλλο. Ναι.
Χώρια που από πολύ νωρίς, coach, δεν ξέρω αν συμφωνείς, εφόσον καταφέρει δηλαδή και κάνει αυτή τη νίκη την Κυριακή ο Άρης, μπορεί σιγά σιγά στην άκρη του μυαλού του έτσι να αρχίσει να σκέφτεται και την προετοιμασία του για τη Super League, δηλαδή σιγά σιγά να κάνει και κάποιες κινήσεις με ορίζοντα τη Super League, γιατί πλέον θα έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Μπορεί να έχει πάρει προβάδισμα, αλλά θα έλεγα άσε να παίξουν το παιχνίδι της Κυριακής. Μπορεί και άλλοι να σκεφτούν, είναι, πάμε σε άλλο. Επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Όντως. Είναι δύσκολο παιχνίδι και το μυαλό όλων πρέπει να είναι. Και ο Όφη το αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, και ο Όφη μπορεί να κερδίσει ερχόμενος εκεί. Έχει καλή ομάδα. Θα γίνει καλό παιχνίδι. Mm. Είναι δύο ομάδες που με ισχυρή δυναμική. Σωστά. Την Παναχαϊκή τη βλέπεις να αντέχει, κότς, μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, να αντέχει, θα αντέξει. Ξέρετε, γιατί ποντάρω στην εξυπνάδα και στην ικανότητα του Κατσουράνη πρώτα και στη δουλειά που γίνεται από τον Σοκράτη, τον Οφριδόπουλο, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ο Κατσουράνης, επειδή έτυχε να συζητήσουμε και μαζί ότι ήταν τις προάλλες εδώ στην Κρήτη, γνωρίζει ότι αν ήθελε να κάνει κάποια ονόματα ή να φέρει κάποια ονόματα έτσι μεγάλα, θα μπορούσε να το κάνει. Έχουν φτιάξει μια ομάδα που έχει ελληνικό στοιχείο, δεν έχει κανένα ξένο. Έχουν μια ομάδα που η ηλικία τους επιτρέπει, εάν δεν μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι, να τρέξουν πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας τους. Είναι μέσο όρο 24 ετών. Ναι. Και σε αυτή την κατηγορία, αν έχεις λυμένα και κάποια οικονομικά προβλήματα που έχει να κάνει με την ασφάλειά σου και με την άνεσή σου, δεν έχει να αποβληθείς τίποτα, οποιονδήποτε αντίπαλο. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να το κάνει. Και η άλλη ομάδα που περίμενα ότι δεν θα είναι τόσο χαμηλά, έλεγα ότι μπορεί να είναι τα Τρίκαλα. Ναι. Θα ήταν λίγο πιο πάνω. Τα περίμενα βαθμολογικά τουλάχιστον πιο ψηλά. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί. Περίμενα. Και η Δόξα που από τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι και από τη δύναμη που έχει την οικονομική δύναμη και άνεση, που μπορεί να είναι και αυτός έτσι στους διεκδικητές και να είναι εκεί ψηλά. Όπως επίσης μου έκανε καλή εντύπωση σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, βέβαια στο κύπελλο το είδα, η Καλαμαριά. Ναι. Πίστευα ότι και η Καλαμαριά έχει κάτι. Ναι. Αυτές οι 4-5 ομάδες είναι οι... Ναι. Το Σοκράτη τον Οφριδόπουλο τον είχες ποδοσφαιριστή στον Ιωνικό, έτσι δεν είναι, κότς? Όχι. Παίζαμε συνομήλικοι, είμαστε λίγο πιο μικρός. Α, είναι λίγο πιο μικρός. Συμπαίκτης είχα και το Σπανό. Με το Σπανό ήμασταν 4 χρόνια μαζί. Σοβαρά. Ναι. Πού? Ιωνικό. Α, έχει παίζει ο Σπανός Ιωνικό. Βέβαια. Δεν μας τα έχει πει. Φαινόταν από τότε ότι θα... Για πες μας λίγο, ως ποδοσφαιριστής, πώς ήταν. Δεν την έβρισκε πολύ. Ναι, και όταν ήρθαν εδώ, όταν ήρθε ο Άρης, βρεθήκαμε. Πήγα τους είδα και στο ξενοχείο μου, τον Δημήτρη, γιατί σας είπα ότι υπήρξαμε συμπαίκτης. Είναι ένας προπονητής που πάντως εδώ με τις δηλώσεις του, γενικότερα με τη δουλειά του, έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα μέχρι στιγμής. Κοίταξε, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πάει καλά. Και κυρίως με τον τρόπο που... με αυτά που λέει δηλαδή, δείχνει ότι καταλαβαίνει που είναι, αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Βέβαια, αυτό. Φυσικά και ξέρει που είναι και γνωρίζει και την κατηγορία, οπότε τώρα είναι ευκαιρία του να φτιάξει το όνομά του και να πάει και να σκαλεί πιο πάνω, μέσω του Άρη να... προχωρήσει. Φαινόταν από τότε ότι θα γινόταν προπονητής, το ήθελε από τότε. Όχι. Καμιά, ούτε περνούσε από το μυαλό μας. Ποιο περνούσε εκείνη την εποχή. Πάντως μας έχει κάνει εντύπωση και μιας και ανέφερες και το Σοκράτη τον Οφριδόπουλο, έτσι η ομάδα που έχει φτιάξει μας έχει κάνει εντύπωση, είναι η αλήθεια. Με τον τρόπο που παίζει. Ναι, ναι. Με καλή εικόνα. Έχουν καλή εικόνα και οι ίδιοι. Ναι. Ο Γιάννης Χατζηνικολάου τι κάνει αυτό το διάστημα? Παρακολουθεί παιχνίδια φυσικά, εννοείται. Παιχνίδια βασικά, κάποια. Τα του ποδοσφαίρου και από κάποιες άλλες ενημερώσεις. Χάνεις το τάβλι από τον Γκάλι. Όχι, δεν παίρνει το τάβλι μαζί του. Γιατί, επειδή χάνεις. Δεν ήμουν εγώ πολύ φαν του. Μπιλιάρδο παίζαμε κάθε φορά. Ναι. Πιο πολύ. Ναι, ναι. Άλλον κέρδιζε. Ποιον κέρδιζε ο Νίκος το τάβλι και το έλεγε πάντα. Ότι δεν μπορούσε ποτέ να χάσει το Ταρνατόρα. Κέρδιζε κάποιον εκεί στις αποστολές, κάποιον κέρδιζε. Τον Νταρνατόρ τον είδα εδώ. Με ποιον έπαιζε, με το Λέσιτς έπαιζε μερικές φορές. Και με το Φάνη. Το Φάνη τον είδα προχθές μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Χαριλάο. Ναι. Στο μάτι με την Παναχαϊκή ήταν.
Ναι, όντως. Μου κάνει εντύπωση. Γενικότερα, τι κλίμα εισέπραξες έτσι στο μάτς με την Παναχαϊκή, πώς τα έζησες τα πράγματα, αλλάζει γενικότερα και η ψυχολογία του κόσμου? Κοίταξε, ναι. Άρχισε να... Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι αυτό που πρέπει να έχει ο Άρης. Να επαναφέρει τον κόσμο που είχε απομακρυνθεί τα τελευταία 2 χρόνια. 3 ξέρω εγώ. Είναι μεγάλο και νομίζω ότι τώρα με τον Όφη θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Ναι. Το έδειξε και στη Δράμα η παρουσία του κόσμου. Ναι. Εντάξει, είναι... Κοιτάξτε, ο Άρης κακά τα ψέματα, έχει μεγάλη δυναμική. Ναι. Απλώς το έχει, ο κόσμος του έχει απογοητευτεί, γιατί βρισκόταν εκεί που βρισκόταν με όλα τα προβλήματα, έτσι, που περάσαμε από τα προηγούμενα χρόνια, τα οικονομικά θέματα κυρίως. Ναι, ναι. Θα μπορούσε, θα μπορούσε, νομίζω, έτσι πως βλέπω και τη Super League, coach που παρακολουθείς παιχνίδια, φαντάζομαι και τη Super League. Εγώ πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα ή και κάνα δύο έτσι πιο ποιοτικές προστίξεις, θα μπορούσε άλλα να σταθεί αυτή η ομάδα και στη Super League, έτσι πως είναι το επίπεδο, νομίζω. Βεβαίως και θα μπορούσε. Βεβαίως και θα μπορούσε, όπως το είπατε. Με κάποιες προσθήκες και με τη δυναμική που έχει, δεν ξέρω οικονομικά αν θα άντεχε. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Θα άντεχε γιατί θα έχει τα έσοδα της Super League. Σωστά. Με διαφορά εκεί. Κοιτάξτε, έχει. Εντάξει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά, μερικές φορές λες και τους τσιμπάει κάτι και τρελαίνονται. Επειδή θα βγει στη Super League, αρχίζουν και κάνουν ανοίγματα πάνω από τις δυνατότητες τους, πάνω από τα οικονομικά δεδομένα που τους παρέχει η Super League, δηλαδή τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα σε 2-3 χρόνια να βουλιάζουν το καράβι, να φεύγουν και μετά ελάτε ο επόμενος. Με αυτό έγινε στον Άρη. Στον Άρη έφτασε ένα σημείο, ο Άρης ενώ είχε 15 εκατομμύρια έσοδα, την ίδια στιγμή να έχει συμβόλαια 1 εκατομμυρίου, που δεν μπορεί να τα αντέξει μια ομάδα όπως ο Άρης, αν δεν υπάρχει κάποιος να τα βάζει, έτσι, με τη διαχείριση και μόνο. Αν έχει μεγάλο. Εκτός αν θέλεις να κάνεις. Εάν δεν υπάρχει ο επενδυτής, τέλος πάντων ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να οικονομήσει. Ο χρηματοδότης, γιατί δεν επενδύει. Θα πρέπει να προσανατολιστούν και να συνηθίσουν όλοι στη δυνατότητα ότι μέχρι πού φτάνει το χέρι μας, μέχρι εκεί. Άντε να κινηθούμε λίγο παραπάνω και να μην έχουν και απαιτήσεις ή να μην δίνουν και ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Φτάσε μέχρι εκεί, πάτα και μέχρι να βρεθεί ο επενδυτής, σιγά σιγά θα. Είναι προτιμότερο αυτό από το να λες ότι ναι, φανφάρες, ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο και κάτσε τώρα 3 χρόνια στις μικρές κατηγορίες. Και ένα μεγάλο στοίχημα, αν με το καλό τα καταφέρει η ομάδα και επιστρέψει στη Super League coach, γιατί θέτει ένα πολύ μεγάλο έτσι, ζήτημα, είναι να μην τρελαθεί, να μην αρχίσει τις εξαλωσύνες και ανοιχτεί πιο πολύ από εκεί που μπορεί να φτάσει το πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο. Και κυρίως να το καταλάβει ο κόσμος. Να μην έχει απαιτήσεις και ο κόσμος. Να μην έχει απαιτήσεις. Εννοώ πέρα από αυτές τις δυνατότητες, τις οικονομικές που έχει το σωματείο αυτή τη δεδομένη στιγμή πάντα. Έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί από τη μια οι απαιτήσεις του κόσμου. Οι τρελές που δεν βλέπουν τι έχουμε τώρα. Απ' την άλλη οι ψεύτικες και φρούδες ελπίδες των χι παραγόντων που μπορεί να κάνουν οποιασδήποτε κινήσεις λανθασμένες, έτσι. Ναι. Πέρα από τις δυνατότητές τους, πάντα οικονομικά μιλάω, πάντα για οικονομικά, έτσι. Ναι. Είναι προτιμότερο να κάνει μια συντηρητική πολιτική και μια συντηρητική πορεία τον πρώτο χρόνο, ναι, που θα ανέβει, από ότι να κάνει μια φανφάρα, μια, σε εισαγωγικά, ένα μια πυροτέχνημα. Και μετά, ναι, και μετά καθίστε άλλα 3 χρόνια πάλι στην αβεβαιότητα. Τα είδατε με τον Παναθηναϊκό, στραματώνει η εποχή και δεν συμμαζεύεται. Γιατί ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει κάναμε, και... Ράναμε, ναι. Και τώρα θα παρακαλάνε την κυβέρνηση, αλλάξτε τον νόμο για να μην εξαφανιστούμε και πάμε στο τοπικό. Ναι. Σωστά, σωστά. Αλλά ούτως ή άλλως βέβαια έχουν αλλάξει και εποχές, coach. Δηλαδή ούτε τα συμβόλαια πλέον δίνονται με τέτοια νούμερα, ούτε τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν πλέον. Είναι οι ομάδες λίγο πιο ρεαλιστικές. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και οι φραγκάτοι που μπαίνουν στις ομάδες, βλέπω. Ναι. Είναι και αυτό. Τελείωσαν και εκείνες οι εποχές. Γιατί αν σκεφτείτε ότι κάποτε δίνανε συμβόλαια, ναι, αλλά ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός είχε τον Κόκαλη, τον Βαρνογιάννη, ο Μυτιλινέος, ο Κοντομινάς. Δεν θυμάμαι τώρα, έτσι θα έπιασα τα ονόματα, μην παρεξηγηθώ. Τα πιο αντιπροσωπευτικά. Μεγαθύρια οικονομικά. Πού είναι τώρα. Ναι. Ευτυχώς βρέθηκε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ μια από τα ίδια με το Άρη και το Ηρακλή και το Όφη θα ήταν. Σωστά. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Μα έτσι δεν είναι, είναι ψέμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, δεν θα είχε πέσει, δεν υπάρχει. Βέβαια.
Δεν έπεσε, δηλαδή τι ήταν. Έτσι. Μάλιστα. Για να ανακεφαλαιώσουμε, θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, επικίνδυνο το παιχνίδι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει αυτό. Προσοχή, όχι επικίνδυνο. Είναι μια καλή ομάδα και όφη, θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Ο Έκαι Αλίμονο, μην δείξει έπαρση και αλαζονία ο Άρης μετά το διπλό που έφερε, το μεγάλο διπλό που έφερε στη δόξη. Μάλιστα. Ξεκάθαρος. Κότσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθούμε και καλές γιορτές. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Χατζηνικολάου, πρώην ποδοσφαιριστής, προπονητής του Άρη και του Όφη προπονητής είναι, έχει υπάρξει, φυσικά εννοείται. Τη χρονιά που έπεσε ο Άρης. Ναι. Και η Μπούκα τότε και τα λοιπά και το όλο το θέμα, τον Όφη ευνοείς. Ναι, σωστά. Καταλαβαίνετε, μιλάει με την προπονητική του έτσι, εμπειρία και την ματιά και γνωρίζοντας και τα του Όφη, γιατί μένει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχετε πληγωμένο Όφη, αυτό τον κάνει επικίνδυνο. Τα λέω και εγώ από χθες. Νομίζω ότι και ο Παύλος ο Μυροφορίδης και ο Σπανός, επειδή έχουν και γνώση της κατηγορίας, είναι υποψιασμένοι, είναι συνειδητοποιημένοι. Συγγνώμη, τι θα μπουν οι παίκτες χαλαρά σε αυτό το μάτς. Υπάρχει τώρα, εντάξει. Για μένα είναι καλύτερο που υπάρχει τέτοιο μάτς. Και στους αντίπαλους, ο οποίος ξέρεις ότι είναι ένας από τους βασικούς σου ανταγωνιστές, ξέρεις επίσης ότι θα βγεις και θα δεις ένα γεμάτο γήπεδο. Όλα αυτά νομίζω ότι συνηγορούν στο ότι οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα μπουν στο γήπεδο με το μαχαίρι που λέμε στο στόμα. Που θα ήταν πιο έτσι επίφοβο για μένα, αν τώρα πήγαινε στο Αίγιο. Αλλά είδα, να σου πω κάτι, ναι, πολύ σωστά το θες, θα το συζητήσουμε μετά. Αλλά είδα τον Αρναούτογλου στην ΕΡ 3 σήμερα το πρωί. Κάτι μας έλεγε εκεί, κάτι βροχές έβλεπα στο χάρτη που έδειχνε. Τι είναι αυτά τώρα, τι μας χαλά στην ψυχολογία τώρα. Δεν θα έρθουν. Να αλλάξουν τα προγνωστικά φαινόμενα, παρακαλώ. Δεν θα έρθουν βροχές, τίποτα. Θα μείνει συννεφιά μόνο. Μπράβο, δεν ωραία. Θα βρέξει. Εμείς θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Και να βρέξει πάλι 15.000 θα είμαστε. Και θα επιστρέψουμε. Θα έρθουν όλοι στο σκέπα. Θα πάρουν μια ομπρελίτσα. Το 20 θα πληρώσουν. Ναι. Στην 9, ρε φίλε. Στη θύρα 9. Και στη 2 θα πάνε οι πιο ταλιμπάν. Σιγά, μια βροχίτσα 2 λεπτά. Δύο λεπτά δεν μας πειράζει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αν οι παίκτες μας δουν 17.000 κόσμο, θα μπουν δυνατά και Όφη θα επηρεαστεί και δεν θα αντέξει. Εκτός έδρας είναι αρκετά αδύναμος, ενώ δεν παράγει και φάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα στα παιχνίδια μακριά από το Γεντίκουλε δεν είναι ιδιαίτερα καλή ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι βέβαια σχετικά σφιχτή μεσοαμυντικά. Δεν είναι εύκολο να διασπάσει την άμυνα. Και δεν ξέρω τώρα βέβαια και πώς θα προσεγγίσει το μάτς της Κυριακής. Θα πάει δηλαδή συντηρητικά, θα έρθει να τα παίξει όλα για όλα. Επειδή ακριβώς βέβαια είμαστε μόλις στην 8η αγωνιστική, λογικά και επειδή τον ξέρουμε προπονητικά πώς είναι, εγώ τον βλέπω να έρχεται συντηρητικά την Κυριακή στο Βικελίδης. Και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, να προσαρμόσει την τακτική του. Πάντως, όπως και να έχει, ένα κατάμεστο Βικελίδης ασφαλώς θα δώσει φτερά στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Άρη. Θα είναι που θα είναι συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν ότι είναι ένα 90 λεπτό το οποίο, εφόσον τους φέρει τη νίκη, θα απλοποιήσει πάρα πολύ τα πράγματα από πολύ νωρίς μάλιστα στη σεζόν. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο Άρης από αυτή τη νίκη την Κυριακή, εφόσον επιτευχθεί. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα ωφέλη. Είναι πολλαπλάσια από ένα απλό τρίποντο. Σας έλεγα και στο ξεκίνημα ότι η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία. Έτσι, δεν έχουμε ενημέρωση για το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι ακριβώς. Αν υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή κάποιων ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι της Κυριακής, θεωρητικά δεν θα υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός στο παιχνίδι που πέρασε. Η ΠΑΕ ετοιμάζει ακόμη ένα έτσι πρόμο βίντεο με Σόουζα, Παυλίδη και Διαμαντόπουλο αυτή τη φορά, να είναι οι πρωταγωνιστές. Ανέβασε ήδη μια φωτογραφία με τους τρεις ποδοσφαιριστές να ενώνουν τα χέρια τους, το λεγόμενο σντρο, στο χορτάρι του Κλεάνθης Βικελίδης, και αύριο μεθαύριο προφανώς θα βγει και το σχετικό βιντεάκι με τους τρεις ποδοσφαιριστές. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή, είναι δύο που σκόραραν στη Δράμα και φυσικά ο γνωστός και μη εξαιρετέως ο Ούγκο Σόουζα, ένα από τα σημεία αναφοράς του φετινού Άρη ξεκάθαρα. Αύριο μεθαύριο, επαναλαμβάνω, θα βγει και το σχετικό βιντεάκι. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια, που σας είπα, με φτηνές τιμές, όπως είναι από το ξεκίνημα της σεζόν. Ορθά, νομίζω, η ΠΑΕ τα έβγαλε από πολύ νωρίς αυτή την εβδομάδα στην κυκλοφορία, γιατί θα υπάρχει ασφαλώς και αυξημένη ζήτηση. Στο ρεπορτάζ του Όφη, από ό,τι βλέπω,
Η δεδομένη απόντες είναι ο Κυλιάρας, ο Μάρτος, ο Μονιάκης, ο Περογαμβράκης και ο Οικονόμου. Αυτοί δηλαδή που ήταν ούτως ή άλλως απόντες και στο παιχνίδι που πέρασε με την Παναχαϊκή. Ωραία, παίζεις με το κινητό σου. Όχι, δεν παίζω ακριβώς. Κάνω κάτι πολύ πιο χρήσιμο. 7,5 ώρα είναι το παιχνίδι του Άρη με την Πεστινά. Ζιέλον Αγκόρα. Μαθήνα, ακριβώς. Καλά το πανέ. Και μπορείτε πλέον, αυτό τεστάρω αν είναι όλα οκ, okay, μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε όλα μα όλα τα παιχνίδια του Άρη με ένα διαφορετικό τρόπο μέσα από το All About Άρης, με πολύ πιο αναλυτικά στατιστικά, με πολύ πιο μεγάλη αμεσότητα, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι πολύ πιο εύχριστο. Δεν κολλάει κιόλας όπως γινόταν με τον Discuss σε αρκετές περιπτώσεις. Μπορείτε και να σχολιάζετε live εκείνη τη στιγμή και να συνομιλείτε, αλλά μην τον ζαλίσετε κιόλας, το παλικάρι το οποίο κάνει την περιγραφή του μάτς για το live. Μπορείτε να μπείτε, να το πατήσετε, να το παρακολουθήσετε, να το δείτε, να το αξιολογήσετε και φυσικά και την άποψή σας να μας πείτε, αλλά νομίζω ότι ήδη έχουμε αρκετά θετικά σχόλια, αλλά μπείτε, κάντε ένα κόπο, μπείτε, το έχουμε ανεβάσει από τις 6, το live, το σημερινό για το παιχνίδι και θα είναι με πολλά περισσότερα και θα το δείτε με στατιστικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, μπορείτε να βλέπετε ποιος έχει τους πόντους, ποιος έχει βάλει 3, 5, 15, τα φάουλ των ομάδων, τα πάντα όλα, στο μπάσκετ είναι ακόμα πιο αναλυτικό και βεβαίως κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και στο ποδοσφαιρικό live από εδώ και στο εξής. Αλλά κάντε ένα κόπο, μπείτε. Και μάλιστα όσοι έχετε και την εφαρμογή κατεβασμένη στο κινητό σας, μπορείτε και από εκεί. Και από εκεί υπάρχει το link για να παρακολουθείτε το live με πολύ πιο αναλυτικό και πολύ πιο ωραίο και γρήγορο και άμεσο τρόπο. Δείτε το στο www.olabautaris.com. Marina Bay Musical Dish. Πόρτια τάζι. Πολύ πάντως είχε αρέσει τον παραπονιάρη. Λέει πολύ ωραίο, λέει. Γι' αυτό Γιάννη μου θα κάνεις όλα τα live, που σου άρεσε. Λοιπόν, για να. Αφού έχεις εξοικειωθεί. Πάντως είναι όντως πάρα πολύ ωραίο, πολύ πιο διαφορετικό. Να πούμε και πολλά μπράβο στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος το έστησε το όλο κόνσεπτ. Και ελπίζω να αρέσει και σε όλους εσάς και να το ευχαριστήσετε και να παρακολουθείτε πολύ καλύτερα το live. Εδώ είναι ένας φίλος ο οποίος ήδη αρχίσανε και τα σχολιάκια από ό,τι βλέπω. Μπράβο. Ένας λέει τι ώρα είναι το μάτς, 7.30. Ο άλλος λέει κανείς δεν κάνει κριτική φέτος στον προπονητή για τις επιλογές του. Το απαντάει ο Γιάννης από κάτω. Πολύ ωραία. Μπράβο. Απλά παιδιά την ώρα του αγώνα τον αφήσουμε τον Γιάννη να κάνει το live, έτσι να μην απαντάει σε εσάς. Να απαντάει να κάνει το παιχνίδι. Είναι μανίκι τώρα. Να πρέπει να κάνεις και το live για να απαντάς δεν είναι εύκολο. Τι είναι, δύσκολο είναι. Γι' αυτό θα βάλουμε άλλο να απαντάει. Θα μπαίνω εγώ με το όνομα του Αλέξη και θα απαντάω. Το καλύτερο είναι αυτό. Λοιπόν. Βλέπω, είδα ότι είδες. Τι λέει στον Όφη, φοβούνται για το μάτς. Όχι. Βλέπω ότι κάνουμε κλίμα, τι. Να μην κάνουμε κλίμα νίκης. Συγγνώμη, να μην σας τρώσουμε και κόκκινο χαλί. Πώς θέλετε να περάσετε άνετα. Να είναι άδειο το γήπεδο, θα σας εξυπηρετούσε καλύτερα. Εντάξει. Θα κάνει ο καθένας, κάνει την πολιτική του. Έτσι. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Δύο θέσεις είναι αυτές που οδηγούν στη Σούπερ Λίγκα. Πολλαπλάσια τα ωφέλη για τις ομάδες, κακά τα ψέματα. Και πόσο δεν μάλλον ότι μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, όπως ο Άρης και ο Όφη. Και δεν υπάρχει υπομονή από τον κόσμο. Φάνηκε δηλαδή και στον Όφη, γιατί ήρθε μια ήττα από την Παναχαϊκή, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα τελικά. Ξέσπασε ο κόσμος του Όφη. Ναι, δεν έδειξε υπομονή. Παρότι είμαστε 7η αγωνιστική. Ό,τι είχε γίνει και πέρσι πολύ νωρίτερα στη σεζόν,
στον Άρη μετά από εκείνο το παιχνίδι με τα πιο σοπαλίες του ξεκίνημα του πρωτάθληματος. Που φαινόταν δηλαδή το πράγμα από την αρχή ότι πήγαινε λίγο στραβά αγωνιστικά. Ας ελπίσουμε ότι, και φαίνεται τουλάχιστον φέτος, ότι τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά για την ομάδα. Δύο παιχνίδια απομένουν μέχρι τη διακοπή για τα Χριστούγεννα. Αυτό και μετά με το Αίγιο, και εκείνο είναι πολύ δύσκολο μάτς και επικίνδυνο. Είναι και αυτό το ταξίδι με το... Δηλαδή δεν θα μπορούσε εδώ η ΠΑΕ τώρα να κάνει μια κατεξαίρεση, μια αλλαγή στο πλάνο της και να ταξιδέψει η ομάδα για να αποφευθεί η ταλαιπωρία με το, στο Αίγιο. Να πάει τουλάχιστον μέχρι την Αθήνα αεροπορικός και μετά είναι δύο ρίτσες από εκεί, ρε παιδί μου, το Αίγιο. Ενώ τώρα εδώ είναι πολύ δύσκολο ταξίδι. Επειδή θα προηγήσει δηλαδή και έχεις αυτά τα δύο παιχνίδια, το οποίο θα αδειάσει και πάρα πολύ ενέργεια και ψυχολογικά. Την Τρίτη το νωρίς το μεσημέρι πρέπει ήδη να φύγεις, είναι και πολλές ώρες μέσα στο πούλμαν τώρα, για να φτάσεις μέχρι το Αίγιο. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζω βέβαια, εννοείται. Να τα αλλάξουμε τι. Είναι, θα ήταν το προτιμότερο, λέω εγώ, να μπορούσε να πάει με ένα αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Ναι, να πάει με ένα αεροπλάνο, να πάει μέχρι την Αθήνα και μετά πάρεις ένα... Άλλο να είσαι στο λεωφορείο τώρα δύο ώρες, και άλλο να είσαι πάνω από 6 ώρες, 7 ώρες, πώς θα κάνουν για να πάνε μέχρι το Αίγιο. Θα κάνουν. Τι κόστος έχει το ένα και τι κόστος έχει το άλλο. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι το αεροπορικό πιο ακριβό, σίγουρα. Να σου πω κάτι. Φυσικά αυτό που λες για τον οποιοδήποτε από εμάς είναι πιο ξεκούραστο. Για τον αθλητή σε βέβαιος είναι πιο ξεκούραστο. Ναι. Δηλαδή, πρόσεχε. Δεν λέω ότι είναι πιο ξεκούραστο. Δεν λέω ότι θα κάνεις λιγότερες ώρες από να φτάσεις εκεί. Γιατί το πούλμαν από το αεροπλάνο δεν λέω ότι είναι πιο ξεκούραστο. Λέω όμως, για τον αθλητή είναι πιο ξεκούραστο να μπω στο αεροπλάνο, να κατεβαίνω, να παίρνω τα πράγματα, να ανεβαίνω, να παίρνω λεωφορείο και να πηγαίνω δύο ώρες, ή να πηγαίνω να ντουγρού να πέσω να κοιμηθώ πέντε ώρες στο πούλμαν. Ναι, αλλά είναι πιο στενά, είναι πιο. Γενικότερα οι ποδοσφαιριστές δεν αρέσκονται στο να ταξιδεύουν με πολλές ώρες με το λεωφορείο. Το να είναι μια κοντινή διαδρομή. Όχι σωματικό. Ότι η κούραση είναι ψυχολογική. Καλά, δεν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Δεν το λέω από αυτή την άποψη. Πόσες ώρες είπες είναι? 4 ώρες και 55 λεπτά. Σούπα θα πάω στο Αίγιο. 6 ώρες είναι με το πούλμαν. Ωραία. Εντάξει. Άμα η διαφορά είναι τώρα καμιά 15 χιλιάρικα ευρώ, φίλε, και 10 και 15. Δεν υπάρχουν. Τι εννοείς, θα πας στο Αίγιο? Θα πάω στο Αίγιο. Να περιγράψω το μάτσο. Μ' αφήσεις? Όχι. Να μην πάω. Και γιατί δεν πάω εγώ? Εσύ έχεις δουλειά. Α, Τετάρτη δεν έχω, μια χαρά είναι. Θα πάω αποστολή, έχω κανονίσει. Πολύ ωραίο ταξίδι. 5 ώρες να πας και 5 ώρες για εσύ οδηγό, εσύ να πας. Γιατί έχω και οδηγό. Βρες άτομο να κάνει εδώ εκπομπή. Γιατί ρε, 3 ώρες το μάτς. Πέντε δηλαδή. Έχω δουλειά. Θα λείπεις. Θα βρω. Ο Γιάννης Παραπονιάρης θα κάνει όλα. Μήπως είχε μπάσκετ εκείνη τη μέρα. Τετάρτη, 20 του μηνός. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να και, νομίζω είχε μπάσκετ, φίλε, εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων. Ο κ. Καλατζίδης είπε ότι είπε στον εισαγγελέα για 8 ομάδες. Που. Τι κάνουν οι 8 ομάδες? Κάνουν, τα στείλουν τα μάτς μεταξύ τους. Ναι. Για το στοίχημα. Κατέθεσε ό,τι ήξερε. Και γιατί δεν τα κατέθεσε το καλοκαίρι όταν έγινε, όταν τον πλησιάσανε? Όταν τον πλησιάσανε. Ναι, γιατί. Περίμενε να χάσει πρώτα τον Αιγινιακό και μετά. Μάλιστα. Αν κέρδιζε, τα έλεγε πάλι. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Να είναι τα δεύτερο, α πούμε, δεν τα έλεγε. Τώρα που είναι πέμπτο. Πέσπα. Και τι θα γίνει δηλαδή τώρα? Τι μπορεί να γίνει? Άρα, επίση ο κύριο Καλατζίδη. Δηλαδή έδωσε ονόματα προφανώ τώρα. Δηλαδή. Ομάδε και ονόματα. Έτσι, δηλαδή. Έτσι είπε. Ναι. Είπε, ας πούμε παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, ότι είπε ο Τάδε και ο Τάδε. Ο Καβαδίας έστεινε μάτς. Ο Καβαδίας έστεινε μάτς, ναι. Με τον Άρη, τη Βέρεια, την Καβάλα, την Κεφαλοβρύση και την τέτοια, ξέρω εγώ. Ωραία, ναι. Άρα δηλαδή... Μου είπε ναι, ο Καβαδίας ότι... Πρόσεχε, γιατί είπε ότι μίλησε με ένα παράγοντα. Ναι. Μου είπε λοιπόν ο ένας, ο Σαββόπουλος, αν ανομάτισε δηλαδή τον παράγοντα και τις ομάδες, θα πρέπει να κληθεί τώρα η ομάδα, ο παράγοντας προφανώς. Ωραία, μπορώ. Άμα πάω εγώ στην ανακριτική διαδικασία. Πάω εγώ. Και πω, μιλούσα χθες με τον Σαββόπουλο, ναι. Και ο Σαββόπουλος μου είπε ότι όλοι στο Λίμπερο πήραν αύξηση 2.000 ευρώ. Ναι. Ένα γεγονός είναι αν μου το είπε. Ναι. Το κύριο γεγονός όμως είναι αν όντως πήρανε 2.000 αύξηση. Οι 7 που μου ονομάτισε ο Σαββόπουλος. Γιατί είναι άλλο να λες μου είπε ο Σαββόπουλος και είναι άλλο αν ισχύει. Αν βέβαια ο άνθρωπος κατέθεσε στοιχεία ότι 8 ομάδες στείνουν μάτς και τα λοιπά, πρώτος μάγκας θα γίνει. Πρώτος μάγκας. Θα διαλύσει ό,τι άσχημο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αν όμως δεν έδωσε στοιχεία και είναι μόνο μουπε, σούπε, άκουσα, τότε πολύ σύντομα πιστεύω θα ξαναπάει. Αλλά αυτή τη φορά είναι ένα δικαστικό μεγάλο. Για το... ναι. Δεν ξέρουμε αν έχει δώσει στοιχεία ή όχι. Είπε τι, εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέει ότι είπε τι ήξερε. Και φωτογράφησε κιόλας παράγοντες. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να επιληφθεί του όλου θέματος. Πάντως μου κάνει εντύπωση με τον Καλαϊτζίδη. Ο Καλαϊτζίδης στο περίφημο Ολυμπιακό Βέρεια 3-0 έλειπε από τα αποδυτήρια της ομάδας. Εγώ δεν ξέρω προπονητή να λείπει από τα αποδυτήρια της ομάδας, αλλά έλειπε όταν μπήκε μέσα ο Λαναρής και είπε τα όσα είπε. Και μετά από πόσα χρόνια, Αλέξη, θυμήθηκε το τι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όλος τυχαίως οι ποδοσφαιριστές εκείνου του παιχνιδιού άρχισαν και αυτοί μετά από χρόνια να θυμούνται τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι. Εσύ δεν θα έφευγες αν αντιλαμβανόσουν πως αντιλήφθηκε τότε για να τα καταγγείλει. Δεν παραιτήθηκε από την ομάδα, ενώ αντιλήφθηκε, δεν παραιτήθηκε. Και μετά από χρόνια λοιπόν έγινε αυτό. Βγαίναν λοιπόν, βγήκαν και οι ποδοσφαιριστές όπως ο Αμαραντίδης. Και μετά από χρόνια βγήκαν και στην τηλεόραση ο Αμαραντίδης, διαβάζοντας μία δήλωση. Έτσι. Ότι έγιναν αυτά τα οποία έγιναν. Πράγματα που φαίνονται λίγο περίεργα. Μακάρι, εγώ πραγματικά εύχομαι ο κύριος Καλαϊτζίδης να έχει στοιχεία για τους 8 και αυτοί οι 8, αν όντως στείλουν παιχνίδια, να εξαφανιστούν από το ποδόσφαιρο, ναι, και να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από όλα αυτά. Αλλά μου κάνει εντύπωση που ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης είναι πόσα χρόνια είναι προπονητής στην Ελλάδα, 20. 20 χρόνια προπονητής στην Ελλάδα, φέτος μετά την ήττα από τον Εγινιακό με 2-1. Έμαθε και πήγε στον εισαγγελέα αυτά τα πράγματα. Μέχρι τώρα προφανώς 20 χρόνια ούτε στη Γάμα Εθνική που ήταν ο ίδιος, ούτε στη Β' Εθνική είχε αντιληφθεί κάτι παρόμοιο. Και όποτε πήγαιναν κάποιοι να του πούνε κάτι σχετικό, αυτός λόγω ήθους δεν έκανε το παραμικρό. Ούτε ποτέ κέρδισε παιχνίδια, ούτε ποτέ έχασε παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό πρέπει να γίνεται με όλους. Όπως κάνει ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης 20 χρόνια τώρα, που δεν επιδέχεται τίποτα, ούτε αγοράζει ποτέ, ούτε πουλάει ποτέ παιχνίδια. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν και όλοι οι άνθρωποι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να μην εμπλέκονται ποτέ σε τέτοια μάτς. Όχι να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά σε ομάδες και να μοιράζουν 10.000 στα ξενοδοχεία και να παίζουν στοίχημα και τέτοια πράγματα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο μια και έξω. Έχεις διαφορετική άποψη, εσύ είσαι, όχι, είσαι όχι, υπέρ του στοιχηματισμού, μήπως. Του στοιχηματισμού του παράνομου ή του νόμιμου. Του παράνομου. Του παράνομου νομίζω ότι είναι όλοι εναντίον. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Πλέον έχει πάρει μια... Θα ρωτήσουμε αν είναι ο Άρης στις 8 ομάδες. Είναι μια τέτοια, στο μπλοκ των 8 ομάδων. Και άμα λέω εγώ δηλαδή, καμιά φορά άμα ακούσει το καφενείο να λέω ότι έχω αναλάβει στο Μέγκα, πάει να πει ότι ισχύει και όλος ότι είμαι στο Μέγκα. Ναι. Γιατί είναι αυτό το βασικότερο όλων. Το βασικότερο όλων δεν είναι αν το είπε κάποιος. Γιατί πολλοί νταλαβερτζίδες υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βασικότερο είναι αν κάποιος άλλος το ξέρει. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως αποδεικνύεται με αυτούς τους 4 ποδοσφαιριστές που είχαν κωδικούς στη Λάρισα και παίζανε. Παίζει ο Τυρί η Μαθία, η Λάρισα, για να μην πω καμιά ομάδα, με τον Αχλαδοτήρη. Και οι αμυντικοί του πρώτου τυριού λένε μεταξύ τους θα φάμε 3 γκολ. Δεν απαραίτητο ότι το Αχλαδοτήρη, το χωριό το άλλο, το ξέρει. Μπορεί να το καταλάβουν ότι οι άλλοι τους αφήνουν να περάσουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ξέρουν και ότι συμμετέχουν. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Αν δηλαδή αφήσει ο ποδοσφαιριστής Χ εμένα να βάλω γκολ, δεν σημαίνει ότι είμαι και εγώ στο κόλπο. Όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε όμως δεν αποδεικνύονται. Εκτός αν έχεις κάνα βίντεο, καμιά κασέτα, κάνα DVD, κάνα CD ή οτιδήποτε άλλο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά υπόθηκαν αφού έχασε ο Απόλλων Πόντου στο Αιγίνιο. Εκτός αν έπρεπε να φάει 5 γκολ το Αιγίνιο, επειδή έφαγε 5 από τον Άρη και 6 από τον Όφη, έπρεπε να φάει και από τον Απόλλωνα. Και επειδή δεν έφαγε, άρα
να λέμε άλλα πράγματα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Στη δικαιοσύνη το θέμα είναι η αρμόδια πλέον, για το... Πλέον εμείς δεν μπορούμε να πούμε έτσι κάτι πέρα από ένα απλό σχολιασμό. Απλά εγώ θα ήθελα, αφού τα IP υπόθηκαν στη δικαιοσύνη, γιατί να μην υποθούν και δημόσια. Ξέρει ο κόσμος. Τι είπες. Τι πρεσβεύεις. Να ξέρουμε. Ότι είπες για, για την τάδε ομάδα, την τάδε ομάδα και την τάδε ομάδα. Να το ξέρουμε. Και να το ξέρουν και οι ομάδες αυτές που, το, που τους είπες ότι είναι σε αυτό το μπλοκ των ομάδων. Να το ξέρουν μια χαρά κι αυτές. Ότι τους είπες έτσι. Πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να μπούμε στην τελική μας. Θα πούμε για μπάσκετ 2-3 πραγματάκια. Θα πούμε σε σχέση με Τούρκους χορηγούς και τα λοιπά, γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Και φυσικά και το pre-game να μιλήσουμε λίγο με τον με το Γιάννη. Όχι με τον Γιάννη, με τον Σταμάτη, γιατί ο Γιάννης κάνει το live. Να μας δώσει έτσι λίγα τελευταία στοιχεία. Ήδη βλέπω αρκετά ωραία σχόλια για το νέο live που έχει το All About Aris εδώ και λίγη ώρα στον αέρα. Μπορείτε και εσείς να μπείτε, να το παρακολουθήσετε. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο γρήγορο. Σας δίνει τη δυνατότητα και συνομιλίας με τον συνάδελφο που κάνει την περιγραφή μέσω του site, που κάνει το live. Βέβαια, την ώρα του αγώνα αντιλαμβάνεστε, μην τον ζαλίσετε, έτσι. Θέλει μια ηρεμία για να βάζει τους πόντους, όχι να απαντάει σε εσάς. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα για όλους σας να έχετε μια πολύ πιο καλή, αναλυτική, γρήγορη εικόνα για όλα τα παιχνίδια του Άρη. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, είναι δοκιμαστική η προσπάθεια που κάνουμε με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη, από ό,τι βλέπω όμως θα την έχει φέρει εις πέρας την αποστολή του μέχρι στιγμής με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Θα δείτε ότι και την ώρα του αγώνα θα καταλαβαίνετε και ποιος βάζει το καλάθι και ποιος έχει φάουλ και τα πάντα όλα σε αυτή την πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το live. Τη live περιγραφή των αγώνων. Μπείτε στο www.labautaris.com στο σχετικό topic που δείχνει live το παιχνίδι και θα το διαπιστώσετε. Επίσης είναι εύχριστο και για το κινητό σας, για τις εφαρμογές, καθώς υπάρχει ειδικό link το οποίο σας επιτρέπει και εσάς να παρακολουθείτε το live πάρα πολύ εύχριστο, πάρα πολύ γρήγορο, και ευχαριστούμε ήδη για τα αρκετά καλά λόγια που έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Έτσι πλέον θα πάνε τα live και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και με η κουβεντούλα με εσάς και βεβαίως με πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία. Στο ποδόσφαιρο θα υπάρχουν και οι κίτρινες και οι κόκκινες και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να συνοδεύουν το live, και βεβαίως πρεμιέρα για το ποδόσφαιρο θα κάνει την Κυριακή στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Όφη. Να σας δώσω 2-3 πραγματάκια και 2-3 λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση των Τούρκων χορηγών, των υποψήφιων Τούρκων χορηγών, σε σχέση και με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε κάποια πράγματα χθες. Θέλω πραγματικά και εξοργίζομαι όταν κάποιοι τρελαίνουν τον κόσμο του Άρη με ανακοινώσεις, με το γεμίζουν προσδοκίες και μετά ο κόσμος απογοητεύεται γιατί βλέπει ότι αυτά τα πράγματα είναι ψέματα. Βέβαια, εδώ έχουμε ξεφύγει. Έχουμε πάει σε μια κατάσταση εκτός ελέγχου με τα social media, με τα Facebook, με τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, και έχουμε ξεφύγει ακόμα περισσότερο όταν γενικότερα υπάρχει ένας τσαρλατανισμός στο όλο θέμα που έχει να κάνει με τον Άρη. Είτε πρόκειται για την ΚΑΕ, είτε πρόκειται για την ΠΑΕ, είτε πρόκειται για την οποιαδήποτε είδους επένδυση. Αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε με τα βεβαιότητος, αναφορικά με το μπάσκετ αρχικά, γιατί το ποδόσφαιρο νομίζω είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς συμβαίνει, είναι το εξής. Αναφορικά με τις περίφημες χορηγίες, αναφορικά με τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και να αντιλαμβάνεται, επειδή ακούει για συμφωνίες, ακούει τα βρήκαμε όλα, ακούει έρχονται εκατομμύρια, ακούει έρχονται λεφτά, που μακάρι να έρθουν και δεν το αποκλείω να έρθουν τελικά. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε ότι η όποια συμφωνία που πάλι θα υπογράφονταν σήμερα, αλλά ούτε σήμερα υπογράφηκε. Και ούτε βλέπω τόση άμεση την κατάσταση των υπογραφών, αν δεν αποδεχθεί η πλευρά που φέρνει αυτές τις χορηγίες το γεγονός ότι θα πρέπει να λειτουργήσει
με βάση τους κανόνες του Άρη. Κανόνες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργία της ομάδας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο είπαμε εμείς χθες αναφορικά με το πώς κάποιοι οικειοποιούνται το σήμα του Άρη και επειδή κάνουν κουβέντα με τον Άρη για να φέρουν χορηγούς, νομίζουν ότι είναι ο Άρης. Έχει εκνευρίσει πάρα πολύ τους ανθρώπους του Άρη και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Εξηγούμε περαιτέρω. Αν λοιπόν υπάρξει μια υπογραφή όπως ακούγεται ότι θα υπάρξει ανάμεσα στην πλευρά της ΚΑΕ, του Νίκου Λάσκαρη και την πλευρά των υποψήφιων χορηγών, για να είμαστε ακριβείς, δεν θα υπογράψει ο Λάσκαρης με τους υποψήφιους χορηγούς, θα υπογράψει ο Λάσκαρης με την εταιρεία του κυρίου Γιλμάζ, την 212 PR, αν τη λέω σωστά, και στην ουσία θα πρόκειται για μια εξουσιοδότηση από την ΚΑΕ Άρης προς αυτήν την εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία που είναι στην Τουρκία, ώστε να διαπραγματευτεί αυτή με τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο Τούρκο χορηγό. Στην ουσία του πράγματος, δηλαδή στην συνέχεια, αφού δοθεί αυτή, αφού ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, αυτό θα περιλαμβάνει, ότι σου δίνω το δικαίωμα να διαπραγματευτείς και να φέρεις χορηγία στον Άρη. Στο συμφωνητικό αυτό που θα έχουν οι δύο πλευρές, η ΚΑΕ με αυτή την εταιρεία, θα περιγράφονται οι όροι. Δηλαδή, να σου το πω πολύ απλοϊκά, θα λέει μέσα ότι ό,τι φέρνετε 100.000 ευρώ, θα λέει το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, ότι εφόσον φέρω 100.000 ευρώ, 80.000 παίρνει ο Άρης, 20.000 παίρνω εγώ. Αυτά τα πράγματα θα περιγράφονται μέσα σε αυτές τις συμβάσεις και ήδη ένα πρώτο τέτοιο συμφωνητικό έχει σταλεί από τον Άρη. Και είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που αρχικά ήθελαν οι Τούρκοι. Υπάρχουν μέσα όροι εμπιστευτικότητας, ρήτρες εμπιστευτικότητας και διάφορα άλλα τέτοια θέματα που όπως βλέπετε μέχρι στιγμής δεν έχουν τηρηθεί. Δεν έχουν υπογραφεί ρήτρες εμπιστευτικότητας, μην μπερδευτείτε. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται πανηγύρι στα Facebook, στα Instagram και όλα αυτά. Και αυτό το πανηγύρι θέλει η ΚΑΕ Άρης να το σταματήσει. Άρα, ακόμα είμαστε στην αρχή. Μακάρι να υπάρξει αυτή η συμφωνία και αφού υπάρξει αυτή η συμφωνία, μακάρι στη συνέχεια αυτή η εταιρεία του κυρίου Γιλμάζ πραγματικά να φέρει μεγάλους χορηγούς. Απαραίτητος αστερίσκος. Και ο κύριος Γκουνέρ. Και ο κύριος Αστσιόγλου. Και ο κύριος της Ziraat Bank, ξεχνάω συνέχεια το όνομά του, που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Είναι και τεράστιοι επιχειρηματίες και σοβαροί επιχειρηματίες και επιχειρηματίες με πάρα πολλά χρήματα στην Τουρκία. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι αυτοπροσώπος στις συναντήσεις και αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι όντως οι ενδιαφερόμενοι, τότε οι χειρισμοί που υπήρχαν μέχρι τώρα από τους μεσολαβητές θα είχαν οδηγήσει σε ναυάγιο την όλη υπόθεση. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρότερη προσέγγιση καταρχήν του σήματος του Άρη. Ο υποψήφιος χορηγός δεν είναι ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Δεν μπορεί να έχει business plan της ΚΑΕ Άρης ή της ΠΑΕ Άρης. Δεν μπορεί να γυρνάει με το σήμα του Άρη όπου πηγαίνει. Δεν μπορεί να λειτουργεί και να μιλάει ως εκπρόσωπος του Άρη. Βλέπετε ότι όσον αφορά την ΠΑΕ του το ξέκοψε εξ αρχής. Στην ΚΑΕ επειδή υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση μέχρι χθες, γιατί ασχολούνταν με το χθες, με τον ανακριτή και μόνο, το είχαν αφήσει λίγο πιο χαλαρό το πράγμα. Έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι Τούρκοι και για αυτό το κομμάτι. Ας ελπίσουμε τώρα να σοβαρευτούν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Εμένα, εγώ με το λέω, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του Άλεξ, φαντάζομαι είναι η ίδια. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Να βλέπω το σήμα του Άρη στο τουρκικό προξενείο με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεσολαβητής χορηγίας. Δεν είναι ο Νίκος Λάσκαρης, ναι. Δεν είναι ο Καρυπίδης, ναι, δεν είναι καν ένας υπάλληλος του Άρη.
ο οποίος τον στείλαν εκεί για να εκπροσωπήσει τον Άρη. Ας το δουν λίγο πιο σοβαρά το όλο θέμα και μακάρι, επειδή πραγματικά πρόκειται για πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες. Οι εταιρείες είναι πολύ δυνατές. Είναι γιγαντιές. Στο αντικείμενό τους, δηλαδή. Βέβαια. Είναι μεγάλες. Μακάρι λοιπόν να γίνει αυτό που πρέπει. Απλά και χορηγικά. Μπορώ να καταλάβω εγώ, είναι η άλλη απορία έχω γενικότερα. Πώς είναι δυνατόν ξαφνικά όλες οι εταιρείες από την Τουρκία να θέλουν να διαφημιστούν στην Θεσσαλονίκη, στον Άρη, δηλαδή αυτό μου προκαλεί έτσι μια έκπληξη. Εγώ θα σου πω τι έχω αντιληφθεί εγώ. Ναι, εγώ έχω αντιληφθεί ότι. Ξαφνικά δηλαδή τώρα, πόσες εταιρείες έχουν εμφανιστεί από την Τουρκία, μόνο από την Τουρκία, να διαφημιστούν, να προβληθούν, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω γιατί. Και επειδή ακριβώς είναι μεγάλες εταιρείες, η λογική θα έλεγε να ξεκινήσει από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα. Άμα κάνεις όμως, πρόσεξε, άμα κάνεις στη Χαλκιδική, όπως λένε τα Storks, και στη Θεσσαλονίκη υποκαταστήματα, ναι. Και άμα η Ziraat Bank που είναι στην Κομωτινή, θέλει να κάνει κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, είναι απόλυτα λογικό να θέλουν να διαφημιστούν σε ένα μεγάλο σύλλογο σαν τον Άρη. Απλά, κάντε το ρε παιδιά με τον σωστό τρόπο. Και ο σωστός τρόπος, δεν λέω ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος επιχειρηματικά που κινείστε ή που φέρατε την ομάδα. Εννοώ την υπερπροβολή, δεν είναι δυνατόν, και το λέω με όλη την καλή διάθεση προς τον κύριο Κολοβέτσιο. Δεν είναι δυνατόν, και με το σεβασμό στον κάθε οπαδό, δεν είναι δυνατόν να μπαίνεις στο Facebook, στα blog των Αριανών και να απαντάς με τον τρόπο που απαντάς. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Είναι ο τρόπος εκφρασμού. Μα μειώνεις τον εαυτό σου. Από την άλλη, θα μου πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, γιατί να μην απαντά. Είναι λαϊκό παιδί και θέλει να απαντήσει όλο τον κόσμο σε όλα τα ερωτήματα και να είναι ξεκάθαρος και ντόμπρος. Μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ο τρόπος όμως δεν είναι ο πρέπει. Δεν είναι έτσι, Χρυσάνθη. Επειδή είναι ντόμπρο παιδί δηλαδή και λαϊκό, τι σημαίνει αυτό? Εδώ μιλάμε τώρα για νούμερα που ακούστηκαν τεράστια, τα ποσά είναι μεγάλα. Δεν μιλάμε είναι για σοβαρές εταιρείες. Μιλάμε για. Πρέπει να. Όλο το όλο πράγμα να έχει και το περίβλημα τώρα, τη σοβαρότητα. Δεν μπορεί τώρα να. Και φυσικά δεν είναι σοβαρά πράγματα, οι μπελβεντέρες στον καρά και τέτοια πράγματα. Αυτό που δείχνει στην Ερυθρό τι είναι? Α, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ο Άρη Νόβα 2. Γκρέμιο. Λοιπόν, μπείτε στο live να το δείτε, να ακούσουμε και σχολιάκια, στείλτε, γράψτε, να σας απαντήσουμε κι εμείς, να το δείτε κι εσείς, να εξοικειωθείτε λίγο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύχριστο για όλους μας και όλους σας. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από τον τρόπο που είχαμε πριν και το ψάχναμε αρκετό καιρό για να έχουμε το σωστό τρόπο. Εντάξει, αργήσαμε λίγο, μας έδωσε τη διέξοδο ο φίλος ο Νίκος, ναι, που μας βοήθησε και μας το δημιούργησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να μην το ματιάξω. Και στο μπάσκετ είναι λίγο πιο δύσκολο. Εδώ τι κάνεις? Μιλάς. Εκεί παίζεις, εκεί μιλάς. Μπαίνεις να γράψεις σχόλιο. Λοιπόν, στο μπάσκετ είναι λίγο πιο δύσκολο. Γι' αυτό, παιδιά, μην τον ζαλίζετε τώρα τον Γιάννη την ώρα του μάτς. Να γράψετε και το σχόλιο φυσικά, αλλά είναι άλλο σχόλιο, άλλο να το ρωτάτε. Δηλαδή, θα πάρουμε ξένο παίκτη. Την ώρα του μάτς, μην το ρωτάς. Θα πάρουμε ξένο παίκτη. Δεν σου κάνει ανάλυση, ρεπορτάζ σου δώσει. Είναι για το σκορ. Ναι. Να πούμε ότι την Πέμπτη δεν υπάρχουν λεωφορεία. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Τώρα που έγινε δημόσιο, δεν θα γίνεται απεργία. Τι γίνεται? Γεσαία, ΔΕΔΗ, δάσκαλοι, όλοι. Γίνεται ένας χαμός την Πέμπτη. Δεν δουλεύει κανένας, νομίζω. Μόνο εμείς θα δουλεύουμε. Ναι, την Πέμπτη. Να ξέρετε ότι όπως ανακοίνωσε ο ΑΣΤ, θα πραγματοποιηθούν κάποια ελάχιστα με προσωπικό ασφάλεια. Άρα. Ο Άστρα ήταν ένας πρώην πρόεδρος του 2,5 εκατομμυριάκια. Ναι. Ωραία. Σιγά σιγά να την κάνουμε. Ναι, να φύγουμε. Για να ετοιμαστούμε και για 7,5 ώρα είναι το μάτς. Εντάξει. Το live του Λαμπαοτάρης φυσικά μπορείτε να το παρακολουθείτε. Εδώ θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως από τον Λίμπερο για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εννοείται. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι αυτός που ακολουθεί. Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και μπασκετική ανάλυση για το παιχνίδι. Ο Σταμάτης ακολουθεί μετά. Για να τα πείτε, να τα σχολιάσετε όλα και βεβαίως να ευχηθούμε στην ομάδα να κατακτήσει μια νίκη που τη χρειάζεται για να πάρει σιγά σιγά τα πάνω της. Και από αύριο, αλλά κυρίως νομίζω από την επόμενη Δευτέρα και μετά το μάτς με την Κίμη, να δούμε και το πώς θα ενισχυθεί με τα γραφικά η ομάδα, γιατί χρειάζεται ενίσχυση. Εννοείται, εννοείται. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.